Α δούμε τέσσερα απαράδεκτε δικαιολογίε με τι οποίε αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να αιτιολογήσουν τη συμπεριφορά του. 1. Ή το όνομα τη αλήθεια. Ο Πάουλο Κοέλχο είπε κάποτε: Ο τρόπο που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν του άλλου ανθρώπου είναι μια άμεση αντανάκλαση του πώ αισθάνονται για τον εαυτό του. Αλίμονο. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Οι κακόβουλοι άνθρωποι μιλάνε συχνά πολύ σκληρά στου άλλου ανθρώπου και δικαιολογούν τη συμπεριφορά του ω ένδειξη ειλικρίνεια, στον βωμό τη αλήθεια. Η ειλικρίνεια συχνά γεννιέται από την επιθυμία να ανακουφίσει κανεί τον άλλον, να τον κάνει να νιώσει καλά, να τον βοηθήσει, ακόμα και αν αυτό που ακούει δεν θέλει να το ακούσει. Οι κακόβουλοι άνθρωποι, ωστόσο, χρησιμοποιούν αυτή την ειλικρίνεια ω δικαιολογία για να γίνουν σκληροί ενδεχομένω να πούν κάτι ενοχλητικό για τα μαλλιά σα, για τα ρούχα σα για την προσωπικότητά σα, και όλα αυτά προσπαθούν να τα καλύψουν προτάσσοντα το επιχείρημα και το διακύβευμα τη γυμνή αλήθεια. Αυτό συμβαίνει μόνο στη φαντασία του και του κάνει να αισθάνονται καλά για να εκφράζουν τι κακόβουλε σκέψει του. Όπω λέει ο Ράντι Κόνλεϊ, εάν πιάνετε πολλέ φορέ τον εαυτό σα να λέει, Σου τα λέω όλα αυτά επειδή θέλω να είμαι ειλικρινή μαζί σου, τότε μάλλον βασίζεστε σε μια πεποίθηση ότι πρέπει να είστε άμεση και εύστοχοι. Αυτά είναι πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ω δικαιολογία για μια συμπεριφορά σκληρή και παράλογη απέναντι στου άλλου ανθρώπου. 2. Ρίχνουν το φταίξιμο στου άλλου. Οι τοξικοί άνθρωποι διαθέτουν έναν απίστευτο αρνητισμό, αλλά ποτέ δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον τρόπο που αισθάνονται. Μία από τι πιο κοινέ δικαιολογίε που εκφράζουν είναι ότι οι άλλοι άνθρωποι ευθύνονται για τα δικά του συναισθήματα. Οπότε, επειδή οι άλλοι άνθρωποι του κάνουν να νιώθουν έτσι. Δεν φταίνε οι ίδιοι για τον τρόπο που αντιδρούν. Εάν κάποιο πει κάτι που του ενοχλήσει, τότε αντιδρούν με σκληρότητα, αλλά θεωρούν πω δεν είναι δική του η ευθύνη, θεωρούν πω η ευθύνη αυτή τη συμπεριφορά οφείλεται στου άλλου. Επίση, όταν επισημάνεται κάποιο χαρακτηριστικό τη συμπεριφορά του, δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη, ούτε θα ζητήσουν συγγνώμη. Εσεί θα πρέπει να υποχωρήσετε. Εάν περιμένετε συγγνώμη, τότε θα περιμένετε για πάντα. Καλύτερα να υποχωρήσουμε. Απλά χωρί να περιμένουμε μια συγγνώμη που δεν θα έρθει ποτέ, λέει ο Δ. Ντέιβιτ Σάιμανσεν. 3. Θεωρούν πω είναι καλύτεροι από του άλλου. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιδρούν σκληρά απέναντι στου άλλου, διότι θεωρούν τον εαυτό του ανώτερο και καλύτερο από του γύρω του. Είτε είναι πλουσιότεροι από άλλου ανθρώπου, είτε έχουν καλύτερου βαθμού ή μια καλύτερη δουλειά, έχουν πιστεί ότι βρίσκονται πολύ ψηλότερα από του άλλου ανθρώπου γύρω του. Αφού σκέπτονται πω είναι ανώτεροι, οπότε δεν χρειάζεται να είναι ευγενικοί. Οι άλλοι είναι κατώτεροι και μόνο όσοι βρίσκονται στο δικό του επίπεδο αξίζουν το σεβασμό του. Πρόκειται για μια εξαίρετα απαράδεκτη δικαιολογία που δίνουν οι τοξικοί άνθρωποι στον εαυτό του, προκειμένου να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά του. 4. Κρύβονται πίσω από τι δυσκολίε που πέρασαν. Υπάρχουν τοξικοί άνθρωποι οι οποίοι αντιμετώπισαν κακέ συμπεριφορέ καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή του. Υπάρχουν τοξικοί άνθρωποι που έχουν κακοποιηθεί ή εκφοβιστεί καθ'. Πόλη τη διάρκεια τη παιδική του ηλικία. Με τη σειρά του, οι ίδιοι γίνονται σκληροί απέναντι στου άλλου, στον έξω κόσμο. Αυτή είναι μια δικαιολογία που χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι για την κακή του συμπεριφορά. Ενδεχομένω αυτοί οι άνθρωποι να κακοποιούν του άλλου, ή να του εκφοβίζουν για να αισθάνονται οι ίδιοι καλύτερα. Λόγω του τρόπου που ανατράφηκαν και του τρόπου που οι άλλοι του αντιμετώπισαν, πείθουν τον εαυτό του ότι και οι άλλοι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται το ίδιο. Αυτή είναι μια απαράδεκτη δικαιολογία. Αλλά οι ίδιοι είναι πεπισμένοι ότι αυτό είναι το σωστό. Ορισμένοι τοξικοί άνθρωποι θεωρούν ότι αυτή η συμπεριφορά αποτελεί απλά μέρο τη προσωπικότητά του. Είναι ένα χαρακτηριστικό του χαρακτήρα που δεν αλλάζει και απλώ εκείνοι που ενοχλούνται από αυτή τη συμπεριφορά είναι απλώ πιο ευαίσθητοι. Εάν κατανοήσουμε αυτέ τι δικαιολογίε που δίνουν οι τοξικοί άνθρωποι στον εαυτό του σχετικά με τη συμπεριφορά του, θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε την παρουσία ενό τοξικού ατόμου. Οι τοξικοί άνθρωποι σπάνια παρατηρούν τον εαυτό του. Σπάνια αλλάζουν τη συμπεριφορά του ακόμη και αν πληγώσουν την οικογένεια του. Εάν είμαστε σε θέση να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε αυτέ τι συμπεριφορέ, μπορούμε να διακόψουμε τι σχέσει ή να πάψουμε να επηρεαζόμαστε αρνητικά από την απαράδεκτη συμπεριφορά ενό ατόμου που επιδεικνύει η ματοξική συμπεριφορά. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την ψυχολογία και την ψυχική υγεία και πώ να υποστηρίξετε την ευημερία σα ή των αγαπημένων σα, κάντε εγγραφή στο κανάλι μα και παρακολουθήστε τα βίντεο μα.